οδηγείται στη φυλακή παρότι δηλώνει αθώος και σίγουρος ότι το δείγμα γενετικού υλικού που θα δώσει μετά από εντολή της ανακρίτριας θα αποδείξει ότι δεν έχει καμία σχέση με το άγριο έγκλημα. Ξαφνικά βρέθηκε κατηγορούμενος για ένα στιγερό έγκλημα. Δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση. Από εκεί και πέρα έχει εξοπλιστεί με υπομονή και θα το αντιμετωπίσει. Μέσα στα νύχια του θύματος έχει βρεθεί γενετικό υλικό πιθανότατα του δράστη. Περιμένει τα αποτελέσματα του DNA για τα οποία θα καταδείξουν την αθότητά του. Ο 39χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι εκείνος που δολοφόνησε τον Κώστα Κουνάλη το 2007, στην απολογία του αρνήθηκε στεναρά κάθε σχέση με την υπόθεση, επαναλαμβάνοντας ότι δεν έχει βρεθεί ποτέ στο σπίτι του άτυχου κτηνοτρόφου. Θεωρώ ότι η αγωνία τους δεν έχει λάβει τέλος και αυτοί ανησυχούν και θέλουν να μάθουν ποια είναι τα στοιχεία εκείνα τα τόσο σοβαρά, τα οποία οδήγησαν την κυρία Ανακρίτρια και την κυρία Εισαγγελέα στην απόφαση να κρατηθεί προσωρινά ο κατηγορούμενος. Κανείς δεν θα έρχεται να σκεφτεί άνθρωπος πώς μπορεί να έκαμε αυτό το, να έκαμε αυτή την ενέργεια. Δεν πειράζει άνθρωπο. Ήταν καλό παιδί. Μέσω του συνηγόρου του δηλώνει ότι το αποτύπωμά του βρέθηκε στην πόρτα του σπιτιού τυχαία, καθώς βοηθούσε τον πατέρα του εκείνη την εποχή σε εργασίες κατασκευής κουφωμάτων. Για το λόγο αυτό, μάλιστα, ο πατέρας του κλήθηκε στο γραφείο της ανακρίτριας, όπου κατέθεσε ότι εκείνη την εποχή είχε πραγματοποιήσει εργασίες για λογαριασμό του ανιψιού του θύματος, ενώ ο γιος του τον βοηθούσε στο μαγαζί, εξηγώντας ότι μπορεί να είχε πιάσει τα υλικά που χρησιμοποίησε. Γνωριζόταν με τον ανιψιό του θύματος, με τον οποίο είχαν μια συνεργασία επαγγελματική. Έφτιαχνε τις πόρτες, τα παράθυρα της κατοικίας του. Κρίσιμη χαρακτηρίζεται και η κατάθεση αστυνομικού της σήμανσης, ο οποίος είχε συλλέξει αποτυπώματα και δείγματα γενετικού υλικού από το χώρο του εγκλήματος, ο οποίος κατέθεσε στην ανακρίτρια πριν ξεκινήσει η απολογία του 39χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αξιωματικός φαίνεται να κατέθεσε ότι το αποτύπωμα βρέθηκε από την εσωτερική μεριά του μεταλλικού κάθετου πλαισίου της πόρτας. Και θα συμβάλλουμε και εμείς από τη δική μας την πλευρά με όλα τα νόμιμα μέσα στην ανάδειξη της ουσιαστικής αλήθειας και στην ανάδειξη του ενόχου ή των ενόχων που ενέχονται σε αυτή την αποτρόπαια εγκληματική πράξη. Απενθούν από τότε μέχρι σήμερα. Η οικογένεια δεν είναι μόνο το πένθος, με σοβαρότητα και ευπρέπεια στέκονται απέναντι σε ένα τόσο σοβαρό περιστατικό που έχει την οικογένεια, την κρατάει τόσα χρόνια δέσμια, η αγωνία του. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που θέλησε να κάνει ένα τέτοιο κακό σε έναν άνθρωπο που δεν είχε διαφορές με κανέναν? Η απολογία του κατηγορουμένου ολοκληρώθηκε χωρίς να έχουν δοθεί ξεκάθαρες απαντήσεις, όπως επισημαίνουν και οι συνήγοροι της οικογένειας του Κώστα Κουνάλη, που είχε βρεθεί άγρια δολοφονημένο στο δωμάτιό του, λίγα μέτρα μακριά από τη Μονή Αγκαράθου, το Νοέμβριο του 2007. Αθώος άνθρωπος ήταν. Και συγκινηθήκαμε όλοι. Συγκινημένος, πολύ είστε. Βέβαια. Είμαστε μαζί στο κουέ και οργανωμένοι παιδιά. Για την οικογένεια Κουνάλη, που βρέθηκε σύσσωμη και μαυροφορεμένη σήμερα στο δικαστικό μέγαρο, ξεκινά άλλος ένας μαραθώνιος, όπως εξηγούν οι συνήγοροι της. Ζητούν μάλιστα μετά την απόφαση για προφυλάκηση του 39χρονου και ψυχιατρική εξέταση, καθώς ο δράστης του στιγερού εγκλήματος, όποιος και αν αποδειχτεί ότι είναι, αποτελεί πρόσωπο άκρος επικίνδυνο. Μεγάλη αξία να εξετάσουμε το ψυχιατρικό προφίλ του συγκεκριμένου κατηγορουμένου και στα δεδομένου ότι κατηγορήθηκε για ένα πολύ σοβαρό αδίκημα που ενέχει στοιχεία βίας. Για να δούμε δηλαδή ποια είναι η συγκρότηση της προσωπικότητάς του. Μιλάμε για μια προσωπικότητα η οποία έχει απροσδιορίσει τις εγκληματικές τάσεις και 17 ολόκληρα χρόνια διαφεύγει, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να δεξαχθεί και η συγκεκριμένη εξέταση για να δούμε ποια είναι η συγκρότηση της προσωπικότητας αυτού του ανθρώπου.